Mm. Επαφέ του Υπουργού τη Υγεία είναι σε εξέλιξη. Μέρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και από μένα, Νικήτα. Συναντήσει με του οργανωμένου ασθενεί στον Οργανισμό Ασφάλιση Υγεία και τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγεία είχε από το πρωί ο Υπουργό Υγεία, ο κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου, είδε πρώτα Νικήτα, ο ΑΗ και ασθενή, Μία συνάντηση που σύμφωνα με πληροφορίε μα διήρκησε περισσότερο από μία ώρα ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή η συνάντηση μεταξύ Κωνσταντίνου Ιωάννου, ΟΚΙΠΗ και Ασθενών. Στο επίκεντρο και των δύο συναντήσεων η μέχρι τώρα πορεία εφαρμογής του ΓΕΣΥ αλλά και τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν το τελευταίο διάστημα. Να υπενθυμίσουμε εξάλλου ότι μεταξύ άλλων οι ασθενείς έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για τους περιορισμούς που επιβάλλει ο ΑΗ στο σύστημα ενώ καταγγέλνουν τη στάση συγκεκριμένων ιατρών οι οποίοι όπω αναφέρουν δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσει των ασθενών. Όπω πληροφορούμαστε λοιπόν στο επίκεντρο των σημερινών συσκέψεων, τέθηκαν και συγκεκριμένε καταγγελίε που είδαν τι τελευταίε ημέρε στο φω τη δημοσιότητα. Μία εξ αυτών η καταγγελία ότι ο ασθενή περίμενε 5 ώρε στο νοσοκομείο τη Λάρνακα για να τον δει Σύμφωνα με τους γιατρούς του γιατρού του ΕΚΙΤΑΕ, που εφημερεύουν ειδικό γιατρό, αρνήθηκε να εξετάσει η ασθενή, ζητώντα να περιμένουν μέχρι και τι 7.30 το πρωί, οπότε και άρχιζε η πρωινή βάρδια. Ενώ αποχωρεί από το Γεσίο ο πρόεδρο του ΠΗΣ, ο κύριο Βασιλείου. Ακριβώ την παρέτηση του ω ειδικό ιατρό του Γεσί, υπέβαλε στον ΟΑΗ ο πρώην πρόεδρο του ΠΗΣ, Αντώνη Βασιλείου. Ο ιατρό νικητή, ο οποίο δηλώνει υποστηρικτή ε, του σχεδίου υγεία, φεύγει, πρέπει να πούμε, πυροβολώντα. Όπω αναφέρει στην επιστολή του, ο λόγο τη παρέτησή του είναι γιατί θέλει να προειδοποιήσει και να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και τη αφύπνιση, ότι ο ΑΗ όπω αναφέρει ο ίδιο ο ιατρό, βρίσκεται σε λάθο δρόμο. Σύμφωνα με τον Δ. Βασιλείου, η μέχρι τώρα πορεία του οργανισμού δεν συνάδει. Ούτε με τη φιλοσοφία ούτε με την ομοθεσία του Γιασή που ψηφίστηκε το 2001. Ο ΑΕΙ αναφέρει μεταξύ άλλων ο ιατρό λειτουργεί χωρί να συμβουλεύεται του αρμόδιου φορεί για θέματα υγεία ω όφιλ, ενώ χαρακτηρίζει τη διαχείριση του σφαιρικού προπολογισμού έραση τεχνική αναποτελεσματική και άδικη. Επίση, κατηγορεί τον ΟΑΗ ότι επιχειρεί να παρέμβει και στον τρόπο άσκηση τη ιατρική ενέργεια ανεπίτρεπτη, επικίνδυνη και απαξιωτική προ το ιατρικό επάγγελμα, όπω αναφέρει πάντα ο ιατρό. Ενώ επαναλάβουμε ότι κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για άλλη μία φορά, τονίζω ότι αν ο AI δεν προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες και δεν αλλάξει πορεία πλεύσης, θα οδηγήσει το ΓΕΣΥ στην κατάρρευση. Ευχαριστούμε τη μέρια Αυξεντίου, θα τον ακούσουμε σε λίγο.